Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Ανήμερα της Εθνικής Επετείου. Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ με την εκπομπή Επιπαντός, την οποία προσφέρει το κοσματοπολείο Τύρο Δήμος για μια ακόμη φορά. Πρώτος προσκεκλημένος στην απόψινή μας εκπομπή, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κοζάνης, ο κύριος Γιώργος Βαλαής. Καλησπέρα, κύριε Βαλαή. Καλησπέρα. Μετά από καιρό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ακριβώς. Για διάφορους λόγους, δημοτικά συμβούλια, απόκριες. Πάντα υπάρχουν θέματα στην Ελλάδα. Οι απόκριες φυσικά και το Δημοτικό Συμβούλιο που πέφτει πάντα Δευτέρα. Και βεβαίως ήταν μια εκπομπή που έπρεπε να γίνει με βάση τα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας και από τον τέως Αντιδήμαρχο Οικονομικών, προκάτοχό σας τον κύριο Τζέλο. Ασφαλώς, ναι. Τον κύριο Γιώργο Τζέλο με την περίφημη αυτή επιστολή. Η ανταλλαγή συνεχώς επιστολών ανάμεσα στη δημοτική κίνηση Κοζάνη, το όπως να ζήσει, και στη δημοτική αρχή και στο συνδυασμό του κυρίου Μαλούτα, αλλά γενικότερα και συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου. Και βεβαίως και η αποκάλυψη του Κοζάνη Media για τον διαχειριστικό έλεγχο, ο οποίος έχει ξεκινήσει το Δήμο Κοζάνης. Ή θα ξεκινήσει. Μέχρι την σήμερα που μιλάμε, δεν έχει επισκεφθεί κάποιος το Δήμο, ούτε έχει απευθύνει κάποια. Δεν έχει ημερομηνίες συγκεκριμένες. Έχει. Είχε, αλλά έλεγε από τότε μέχρι τότε, αν θυμάμαι καλά. Δεν έλεγε. Ο ορισμός έγινε τέλος Φεβρουαρίου. Ναι, και έλεγε από αρχές Μαρτίου. Και ξεκίναγε από 1η Τρίτου έως 31 Πέμπτου. Αυτό δηλαδή δεν ορίζει. Πέντε επισκέψεις. Πέντε επισκέψεις που βέβαια είναι ενδεικτικό, είναι ένας τρόπος με τον οποίο καταχωρείται μια απόφαση και υποδεικνύεται ένας τρόπος ελέγχου. Δεν σημαίνει ότι θα έχει πέντε επισκέψεις. Αυτό δεν μπορεί να είναι και οχτώ. Ασφαλώς. Είναι στην. Γιατί ξέρετε, μου έλεγαν κάποιοι συνάδελφοί σας στον χώρο των οικονομικών ότι σε πέντε επισκέψεις θα προλάβουν. Κοιτάξτε, ούτε εγώ αισιοδοξώ ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορέσουν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση να ολοκληρώσουν πιθανόν τα θέματα για τα οποία θα αναζητήσουν πληροφορίες. Θα πρέπει να συνταχθεί και η έκθεση όπως αντιλαμβάνεστε, άρα θεωρώ ότι μάλλον το διάστημα αυτό σε αυτό το διάστημα δεν θα υλοποιηθεί, δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Εμείς απλώς από την πλευρά του Δήμου έχουμε ενημερωθεί, περιμένουμε είτε με κάποιο γραπτό σημείωμα είτε με παρουσία φυσική των ανθρώπων αυτών να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεση προφανώς των ελεγκτών. Ό,τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε θα την προσφέρουμε, με στόχο βέβαια να ολοκληρωθεί μια διαδικασία η οποία, να θυμίσω, έχει ξεκινήσει από το 2015. Και αυτό θα ρωτούσα. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι ορίστε τώρα κανονίστηκε προεκλογικά για να βλάψει, αν βλάψει, την παράταξη Μαλούτα που διεκδικεί και πάλι με ισχυρές πιθανότητες στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Κοζάνης στις επικείμενες εκλογές. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι από το 2015 τώρα θυμήθηκε τώρα το κράτος, το Υπουργείο, η Εισαγγελία να στείλει τον διαχειριστικό έλεγχο. Σε αυτό τι απαντάτε? Καταρχάς, να πω κάτι. Ούτε εγώ θα επιθυμούσα σε καμία περίπτωση να συνέπεται αυτός ο έλεγχος με την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Δήμο και με τη Δημοτική Αρχή. Να πούμε θυμίζω, στο 2461-039-405 μπορείτε να επικοινωνείτε για να στέλνετε ερωτήματα, σχόλιά σας, έτσι. Θυμίζω ότι εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία περίπου από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2015. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2015. Ο φάκελος, έτσι όπως συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εστάλει στην εισαγγελία. Και από εκεί και πέρα ήταν ένα θέμα στο οποίο προφανώς ο Δήμος δεν μπορούσε ούτε να παρέμβει, ούτε να καθοδηγήσει, ούτε να ζητήσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα συνέβαινε αυτός ο έλεγχος. Αν θέλετε, είναι μια παθογένεια η οποία υπάρχει στην ελληνική διοίκηση. Δηλαδή το πόσο γρήγορα είναι τα ανακλαστικά, δηλαδή. Έτσι το γνωρίζουμε όλοι. Άρα απορρίπτεται τα περί προεκλογικής σκοπιμότητας. Ασφαλώς, και σας λέω και ευθαρσώς ότι εμένα με ενοχλεί που γίνεται αυτό το διάστημα. Θα προτιμούσα να γίνει οποιοδήποτε άλλο διάστημα. Για να μην συνδέεται ακριβώς. Τι ακριβώς αφορά και ποια περίοδο αφορά αυτός ο διαχειριστικός έλεγχος? Δηλαδή αυτοί οι δύο υπάλληλοι του Υπουργείου και τις δω, τι θα ελέγξουν, ποια περίοδο θα ελέγξουν και τι θα ελέγξουν? Θα ελέγξουν το έλλειμμα αυτό το περίφημο ή θα ελέγξουν και ποια περίοδο? Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Ακριβώς. Γιατί ζητήσαμε σαν νέα δημοτική αρχή να γίνει αυτός ο έλεγχος?
Γιατί προφανώς, αναλαμβάνοντας την διοίκηση του Δήμου, θέλαμε, παραλάβαμε από την ταμεία που ήταν τότε στη θέση αυτή ένα ταμιακό υπόλοιπο, τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου, αλλά σαφώς όμως ήταν υποχρέωση δική μας να κάνουμε και έναν έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος, θέλω να θυμίσω, ότι ήταν με ομόφωνη, ξεκίνησε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διενέργεια αυτού του ελέγχου. Απλώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε το εξής θέμα. Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα έπρεπε να ανατρέξει αυτό στο οποίο θα αναθέταμε αυτή την εργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να ζητήσουμε να πάμε σε βάθος δεκαετίας θα ήταν πολύ κοστοβόρο και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή. Προφανώς, γιατί θα χρειαζόταν ένας άνθρωπος να κάνει μεγαλύτερες ελεκτικές επαληθεύσεις. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς, ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ερευνηθεί σε βάθος δεκαετίας, ίσως. Κοιτάξτε. Όχι μόνο σε εσάς, γενικότερα σε τέτοιες ιστορίες. Να κάνω μία μικρή παρένθεση. Τώρα που το ελεγκτικό συνέδριο πλέον έχει φύγει από τον προληπτικό έλεγχο και περνάει στον κατασταλτικό, οι Δήμοι και γενικότερα όλο το δημόσιο θα ελέγχεται πολύ πιο σύντομα. Mm-hmm. Από υπηρεσίες οι οποίες θα έρχονται για να επισημαίνουν και τα λάθη, τις παραλήψεις, mm-hmm. την κακή λειτουργία. Άρα επομένως εκείνη τη στιγμή κρίθηκε σκόπιμο ο έλεγχος να πάει σε βάθος διετίας. Δηλαδή από το 2013 έως το τέλος του 2014, αρχές του 2015. Προφανώς και αυτό, και για να περάσω λίγο και σε αυτό το οποίο κατέθεσε και ο κύριος Τζέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση, προφανώς και αδικεί και φωτογραφίζει αδίκως αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο που υπηρετούσε σε μια θέση εκείνη τη στιγμή, αλλά το γεγονός ότι υπήρχαν αυτά τα ευρήματα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή ή ότι αυτή η μη ενταλματοποίηση κατάλληλος έγινε αυτή την περίοδο. Άλλωστε, αν ανατρέξετε σε αυτά τα οποία κατατέθηκαν στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για να δικαιολογήσουν αυτό το έλλειμμα του Ταμείου, τις 540.000, αν δείτε ο χρόνος που αναφέρονται αυτά τα έγγραφα είναι από το 2005, μέχρι το 2000. Άρα υπάρχει περίπτωση να αφορούν και σε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Σε θέματα αλλά πριν από το 2010. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος εγώ να συντάξω κάποιο πόρισμα. Ναι, όχι, αλλά εσείς είστε όμως ο υπεύθυνος των οικονομικών του Δήμου τα τελευταία 4,5 χρόνια. Έχετε μια εικόνα. Ασφαλώς και έχω εικόνα. Αλλά σας το αναφέρω αυτό με την έννοια την εξής. Αναρωτιέμαι, όταν κάποιος προσκομίζει ένα αποδεικτικό πληρωμής από το 2005. Για να επικαλεστεί το γεγονός ότι, ξέρετε, σε αυτό το έλλειμμα που εντοπίσετε αυτή την περίοδο, σας έχω και ένα παραστατικό από το 2005 που δεν έχει ενταλματοποιηθεί. Αυτό πώς να το εκλάβω. Εν τη άλλη περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει η διαδικασία η ελεγκτική, δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να επεκταθώ εγώ επί του θέματος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι περιμένουμε και θα βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό το περίφημο έλλειμμα, λοιπόν. Λέει εδώ η πλευρά Μαλούτα και ο κύριος Τζέλος ότι σε αυτό το περίφημο Δημοτικό Συμβούλιο 7-12 του 2015 εξηγεί ο κύριος Μαλούτας ότι κυρίως έχει να κάνει με τους παιδικούς σταθμούς 450.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Διέλαθε της προσοχής, δεν υπήρξε σκοπιμότητα και δεν υπήρχε λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο. Και τονίζει η πλευρά Μαλούτα ότι το δέχθηκε ο Δήμαρχος. Μάλιστα πρόσφατα προσκόμισε και αποδείξεις από δημοσίευματα του Θάρρους και άλλων τοπικών μέσων, που λέει ο Λευτέρης Ιωαννίδης ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Άρα λέει λοιπόν η πλευρά Μαλούτα ότι ορίστε, μέχρι και η πλευρά Ιωαννίδη αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Προσέξτε. Εδώ πέρα είναι δύο διακριτά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν δεν ακολουθώ τις διαδικασίες, όταν δεν ενταλματοποιώ και φεύγουν χρήματα από το Ταμείο του Δήμου, ανεξάρτητα αν όλοι γνωρίζουν που πηγαίνουν, αυτό θεωρείται έλλειμμα. Με την αυστηρή έννοια του νόμου. Άρα δέχεστε αυτό που λέει ο κ. Μαλούτας, έλλειμμα ή μη ενταλματοποίηση. Παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι λοιπόν, είναι μη ενταλματοποίηση. Θέλω να πω δηλαδή το εξής, για να προχωρήσω λίγο και σε αυτό που λέτε. Ότι από τη στιγμή που η νομοθεσία επιβάλλει οι πληρωμές στο δημόσιο να γίνονται μέσω της ενταλματοποίησης και βέβαια αφού έχουν προηγηθεί
οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία, σημαίνει ότι κανείς ο οποίος θα ελέγξει αυτό το πράγμα δεν θα καταλογίσει αυτό το πράγμα σαν έλλειμμα. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο σκέλος. Αφού λοιπόν λέμε ότι υπάρχει το έλλειμμα, ας δούμε τώρα το κομμάτι του τι είναι αυτό τι το είναι έλλειμμα. Αυτό. Ωραία. Εκεί πέρα, προφανώς. Έχω δει και ένα σχετικό πίνακα. Προφανώς έχουν προσκομιστεί κάποια δικαιολογητικά. Αλλά αυτό είναι κάτι που εκφεύγει και μου προσωπικά και του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Και με ποια έννοια τώρα. Τι είναι ότι εκφεύγει. Η κρίση, η δική μου, εκφεύγει εννοώ με την εξής έννοια. Ότι θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, θα συντάξουν έναν έλεγχο, θα το διαβιβάσουν στην εισαγγελία. Από όπου τους αλλά λέτε και το διαχειριστικό έλεγχο. Ακριβώς. Εγώ σας λέω όμως, επειδή είστε αντιδήμαρχος οικονομικών και κληρονομήστε όλη αυτή την κατάσταση. Για ποιο λόγο δεν έγινε λοιπόν, δεν έγιναν αυτές οι 10-15 πληρωμές με νόμιμο ένταλμα πληρωμής. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Αυτό προφανώς θα πρέπει γιατί να το. Γιατί ο κ. Μαλούτας λέει διέλαθε της προσοχής, για παράδειγμα, λέει, για τους παιδικούς. Κοιτάξτε τώρα, το διέλαθε της προσοχής όταν συζητάμε για τέτοια θέματα, νομίζω ότι δεν είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να ξεφύγει από τη δική μου προσοχή και να πληρωθεί, ας πούμε, ένα ποσό 100-200 χιλιάδων, ας πούμε. Μιλάμε και για τέτοια ποσά. Όχι, μα θέλω να πω ότι συνολικά μιλάμε για 500. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Από τις οποίες όμως τα 450 έχουν να κάνουν τους παιδικούς. Σας αυτό συμφωνείτε ότι. Από τις 580 πόσο είναι. Οι 450 είναι για τους παιδικούς. Δεν έχω ελέγξει. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, αλλά εδώ μπορεί να πει κάποιο περιβαλλον. Είστε αντιδήμαρχος οικονομικών. 4,5 χρόνια δεν έχετε εικόνα, δεν έχετε δει. Δεν είναι δική μου δουλειά να ελέγξω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα έχει καταγραφεί σαν έλλειμμα. Ναι. Και αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως, ότι η διαδικασία πλέον που εγώ εκτιμώ ότι θα ακολουθεί είναι η εξής. Θα συνταχθεί η έκθεση των ελεγκτών, θα σταλεί στην εισαγγελία. Η εισαγγελία θα αποφασίσει για το αν όντως αυτό το οποίο θα της τεθεί υπόψη από την έκθεση ελέγχου μπορεί να οδηγήσει την υπόθεση στο αρχείο ή θα πρέπει να την οδηγήσει στο ακροατήριο. Άρα λοιπόν κάποιος δικαστής θα αποφασίσει επί του θέματος και όχι εγώ. Μάλιστα. Με αυτή την εδώ, έννοια σας το λέω. Λέει στην περίφημη αυτή, στο περίφημο κείμενό του και στα όσα είπε εδώ. Αυτό λέει ήταν αποτέλεσμα της μη εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου, της έλλειψης πλήρους λογιστηρίου και εσωτερικού ελέγχου εντός του Δήμου και της ανεπάρκειας της τότε ταμιακής υπηρεσίας. Συμφωνείτε σε αυτά? Απόλυτα. Συμφωνείτε σε αυτά? Απόλυτα. Να πω ότι με τον κύριο. Προσθέτοντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλεί οπωσδήποτε το ενδεχόμενο κάποιας έκνομης ενέργειας. Είναι το λόγιο του κύριου Τζέλου, έτσι. Μα τα προσυπογράφω. Το προσυπογράφω. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, μια και καλή εδώ στην εκπομπή, από τα όσα έχετε δει, έχετε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι να προσπορίστηκαν ίδιο οικονομικό όφελος μέσα από το Δήμο Αρχείο τα προηγούμενα χρόνια? Δεν μπορώ να απαντήσω από αυτό. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Δεν έχω τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι κάποιοι έχουν. Τώρα, υποθέσεις υπάρχουν όπως γνωρίζετε. Εντάξει, υποθέσεις υπάρχουν παντού και στο δικό μας. Στον χώρο και γενικώς. Ακριβώς. Υπάρχουν υποθέσεις, αυτά οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα υποκαταστήσω. Ποιες υποθέσεις των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης βρίσκονται στη δικαιοσύνη, κύριε Βαλάη, αυτή την ώρα που μιλάμε, τέλος πάντων, σε εκκρεμότητα? Αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα είναι η υπόθεση γνωστή με την εκχώρηση των 70.000 στη συνεταιριστική που κακώς πληρώθηκε ο εργολάβος. Υπάρχει μία υπόθεση σε εξέλιξη η οποία θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα και αφορά ένα χρηματικό ένταλμα αξίας 96.000. Είναι αυτό για το οποίο αθώθηκε η πληρωμή από το Θησέας, από το έργο, το περίφημο? Ναι, αλλά ξέρετε, εδώ συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Όπως... Δηλαδή, για παράδειγμα. Τα κατηγορούμε και αθώθηκε η ταμεία, ήταν η. Ναι, γιατί η μεν ταμεία του Δήμου ισχυρίζεται ότι ουδέποτε ο Δήμος πλήρωσε αυτό το ποσό. Φαίνεται ότι εξοφλήθηκε όμως. Στη λογιστική όμως του Δήμου, στο διπλογραφικό σύστημα, φαίνεται ότι είχε εξοφληθεί. Και μάλιστα το πλέον παράδοξο. Ναι. Είναι ότι ο Δήμος απέδωσε και τις κρατήσεις για αυτό το ένταλμα, το οποίο δεν εξόφλησε. Δηλαδή εδώ τι μπορεί να έγινε. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ο εργολάβος πληρώθηκε.
Όχι. Όχι, η εταιρεία με επιστολές τις επανειλημμένες από το 2011 ενοχλεί το Δήμο και λέει ότι εγώ δεν έχω ψηφίσει. Δεν έχω πάρει. Τώρα, επειδή υπάρχει η εκχώρηση στην Εθνική, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και ένας τρίτος ενδιαφερόμενος. Η τράπεζα. Άρα αναμένεται και εδώ να ακολουθεί μια αντίστοιχη πορεία με αυτή του. Μάλιστα. Αυτές τις υποθέσεις. Με το στέλεχος του Δήμου που φαινόταν να εισπράττει κάποια χρήματα από μαγαζιά. Αυτή είναι μια υπόθεση. Έχει λήξει αυτή η υπόθεση, απλά να ρωτάω. Δεν έχω εικόνα. Γνωρίζω όμως ότι έχει πάει στις δικαστικές αίθουσες. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι είναι και. Και σημαντική. Όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Κομμάτι της δικής μου δουλειάς είναι να εντοπίζονται τα λάθη, να διορθώνονται και να προχωράμε μπροστά. Να θωρακίζουμε την οικονομική υπηρεσία, να θωρακίζουμε το Δήμο. Μάλιστα. Και να μπορούμε να πάμε. Να πάμε λίγο σε αυτά τα περίφημα μπλε τετράδια. Είναι όπως ακριβώς τα περιέγραψε ο κύριος Τζελός. Εσείς τα έχετε δει καταρχήν αυτά τα μπλε τετράδια. Ασφαλώς τα έχω δει. Μπλε τετράδια υπάρχουν σήμερα, γιατί ρώτησα τον κύριο Τζελό και μου λέει: Δεν ξέρω, μπορεί, λένε και η διάδοχη κατάσταση να. Όχι, δεν υπάρχουν. Σας το λέω με υπεύθυνο. Δεν υπάρχουν μπλε τετράδια. Ήδη και αυτό είναι νομίζω ένα. Είναι κάτι το οποίο θα το αφήσει αυτή η διοίκηση στο Δήμο. Ήδη αυτή τη στιγμή το μηχανογραφικό μας σύστημα λειτουργεί. Δεν θα πω στο 100% γιατί θα ήταν υπερφύαλο, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό λειτουργούμε πλέον με έναν τρόπο που καθημερινά έχουμε άμεσα εικόνα των ταμιακών μας διαθεσίμων. Έχουμε μία ενημέρωση από το διπλογραφικό σύστημα, τη λογιστική δηλαδή απεικόνηση, η οποία συνδέεται με ό,τι κάνει η υπηρεσία καθημερινά με τη λογιστική του δημοσίου. Τα μπλε τετράδια είναι αυτά που περιγράφει ο κύριος Τζελός ακριβώς, δηλαδή ότι κανείς επισήμως και υπηρεσιακά δεν τις είχε επιβάλει τις συγκεκριμένες πρώην ταμεία ή τις υποδείξει να κρατάει αυτά τα ημερολόγια, ήταν προσωπική της επιλογή, ουσιαστικά λέει ένα δικό της σύστημα για να κρατάει κάποια στοιχεία. Είναι έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω αναφορά σε ένα έγγραφο το οποίο υπογράφω εγώ και το οποίο δόθηκε σαν απάντηση μετά από το αίτημα της πρώην ταμείας του Δήμου, στο οποίο ζητούσε να ουσιαστικά να αποδεχθεί ο Δήμος ότι τα μπλε τετράδια είναι επίσημα. Ήταν επίσημα τηρούμενα λογιστικά. Το ζήτησε ίδια. Ναι. Και της απαντήθηκε ότι βεβαίως αυτά είναι προσωπικές της σημειώσεις και δεν έχουν καμία σχέση με τα επίσημα τηρούμενα λογιστικά ή τη λογιστική του Δημοσίου του Δήμου. Είναι σαφές αυτό, όμως θα πρέπει να γίνει επίσης σαφές ότι μέσα στα μπλε τετράδια, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή να γίνεται με διαφορετικό τρόπο το κλείσιμο της ημέρας, ναι, να καταγράφονται τα έσοδα και έξοδα, να το πω απλά, υπήρχε υποβοηθητικά και για χρήση της συγκεκριμένης ταμεία, αυτή η απεικόνηση. Το δυστύχημα είναι ότι αυτή η απεικόνηση δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία επισήμως δηλαδή, φέρεται να έχει ο Δήμος στα τηρούμενα λογιστικά. Δηλαδή άλλα λένε τα μπλε τετράδια και άλλα. Άλλα λένε οι σημειώσεις, ας το πούμε έτσι. Ναι, γιατί. Λοιπόν, και σε πολλές περιπτώσεις όπου εγώ χρειάστηκε να ανατρέξω για να διαπιστώσω τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις που ήταν έτσι δύσκολο να απαντηθούν από το μηχανογραφικό σύστημα, δεν μπορέσαμε πάντα να έχουμε μία πιστή απεικόνηση αυτών των πραγμάτων. Υπάρχουν ετεροχρονισμοί, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Τα όσα έχει αναφέρει στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Κίνησης ο κ. Μπουκιτόπουλος και προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, ακόμη και την παρέβαση και την προσφυγή στον εισαγγελέα του κ. Μαλούτα με τον τέος αντιδημάρχων, με τους τέος αντιδημάρχους, σας βρίσκουν σύμφωνο. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν μπαίνουμε στο δημόσιο διάλογο, καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Και νομίζω ότι μπορώ να βάλω και τελεία εκεί. Και τελεία εκεί. Άρα, εντάξει, προφανώς δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των όσων ανέφερε ο κ. Μπουκιτόπουλος. Με την επιστολή του κ. Τζέλου, επειδή δημιουργήθηκε ο μεγάλος θόρυβος, σας ενημέρωσε ο κ. Τζέλος, επειδή έχετε μια επικοινωνία με τον κ. Τζέλο. Γνωρίζατε από καιρό πριν ότι θα κάνει μια τέτοια παρέμβαση.
Κοιτάξτε, είχα μία εικόνα και πολλές φορές, επειδή είναι και η δουλειά μου να συναλλάσσουμε με την εφορία, με τη ΔΟΗ, προφανώς και συναντιέμαι με τον κύριο Τζέρλο και συζητάμε. Νομίζω ότι παρότι δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, προφανώς τον ενδιαφέρουν κάποια πράγματα. Πάντως δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Έτσι, γιατί νομίζω ότι αφιέρωσε ένα μέρος της ζωής του, το 18μηνο δηλαδή. Ήταν καλός αντιδήμαρχος ο κ. Τζέλος Οικονομικών. Θεωρείτε ότι έβαλε σε τάξη πράγματα? Σίγουρα. Σίγουρα. Νομίζω ότι ήταν το κομβικό σημείο στο οποίο άρχισε να γίνεται η στροφή στο να πάει ο Δήμος Κοζάνης σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Λέει λοιπόν ο κύριος Τζέλος ότι προς τι λοιπόν αυτό που είπε ο σημερινός Δήμαρχος το 2016, ότι στο Δήμο Κοζάνης η εποχή της αδιαφάνειας, των σκοτεινών πληρωμών, των πελατειακών σχέσεων, των ελλημάτων έχει τελειώσει οριστικά. Όχι, λέει, με τα παραπάνω δεν τελειώσαμε το 2016, αλλά 3 χρόνια νωρίτερα. Και το ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, επί της αντιδημαρχίας μου τίποτα δεν γινόταν αυτά. Αν σήμερα η Δημοτική Αρχή απολαμβάνει κάτι από την οικονομική υπηρεσία, οφείλεται κυρίως στους κόπους και στα τέλειωτα μέχρι πρωιές ξενύχτια της παραπάνω περίοδου. Συμφωνείτε με τον κύριο Τζέλο? Ο κύριος Τζέλος περιγράφει αυτό το οποίο αντιμετώπισε όταν κλήθηκε να υπηρετήσει από τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών τα οικονομικά. Ναι, αλλά εδώ αδειάζει όμως το σημερινό Δήμαρχο, λέγοντας ότι. Και έχει το παράπονο ο κύριο Τζέλος, ότι για ποιο λόγο η δική σας Δημοτική Αρχή, λέει ο κύριο Τζέλος, γιατί ισοπεδώνει όλη την προηγούμενη δημοτική περίοδο? Δεν νομίζω ότι είναι ισοπεδώνει. Δεν λέει πουθενά ο κύριος Ιωαννίδης εδώ στο Δήμο Κοζάνης από το 2013 και μετά. Εντάξει, τώρα όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να γίνει τέτοιο τύπο ανακοινώσεις. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Τζέλος έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Αν είναι έτσι. Σε κάθε ευκαιρία ο Δήμαρχος είχε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού αναγνώρισε την συμβολή του κυρίου Τζέρλου στην βελτίωση των οικονομικών, της οικονομικής υπηρεσίας και των οικονομικών του Δήμου. Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό, απλά νομίζω ότι οι ανακοινώσεις πιθανόν κάποιες φορές να αδικούν, ο δημόσιος λόγος εμπειρία έχει τέτοια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι είναι ξεκάθαρο το ποια είναι η στάση του κυρίου Ιωαννίδη απέναντι στην... Πού διαφωνείτε με τα όσα έχει αναφέρει ο κύριος Τζέλος αναλυτικά, σε μια μακροσκελή και πολύ καλογραμμένη, είναι αλήθεια, επιστολή και στα όσα είπε εδώ στην ίδια θέση την οποία έχετε? Κοιτάξτε, τι να πω τώρα. Απλώς θέλω να πω ότι για την ταμεία υπάρχει μια ανακρίβεια, η οποία δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να υποθεί, αλλά ποια είναι ότι δεν παραιτήθηκε, αντικαταστάθηκε. Γιατί αν πάω πίσω στο 2014, ο πρώτος στόχος που είχαμε θέσει σε σχέση με την οικονομική υπηρεσία ήταν να αντικατασταθεί η ταμεία. Κύριε Τζέλος, λέει ότι προσπάθησα να την εγκαταστήσω και δεν δεχόταν κανείς. Βεβαίως. Το αν δεχόταν κανείς ή όχι. Και μάλιστα εγγράφος, λέει κιόλας. Συμφωνώ. Έγιναν προσπάθειες, αλλά ξέρετε, οι προσπάθειες δεν οδήγησαν στην περίοδο που ήταν ο κύριος Τζέλος αποτέλεσμα. Εμείς ήταν ο στόχος μας να γίνει αυτή η αλλαγή. Και στις 6/10 υπήρχε η απόφαση του Δημάρχου, με την οποία αντικαταστάθηκε, τοποθετήθηκε στην οικονομική υπηρεσία, στην ταμιακή, αλλά απλώς πήρε άδεια και στη συνέχεια έκανε τη συνταξιοδότηση και αποχώρησε. Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη ταμεία λειτουργούσε σε αρκετά ζητήματα με δική της πρωτοβουλία? Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή αν θέλετε, για να μην πω τι γινόταν τότε, γιατί δεν το γνωρίζω. Ούτε γνωρίζω αν με δική της πρωτοβουλία. Εσείς μιλήσατε μετά, όταν αναλάβατε, δεν μιλήσατε με στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας, εκτός από την ταμεία φυσικά? Καταρχάς όταν αναλάβαμε κάναμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δώσαμε σε όλη την οικονομική υπηρεσία για να δούμε λιγάκι ποια ήταν τα προσόντα του. Έχετε εικόνα για ποιο λόγο δεν ήθελε κανείς να αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη ταμεία αρχικά? Να το συζητήσετε με το προσωπικό? Δεν νομίζω ότι έκανα τέτοιου τύπου συζητήσεις. Δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιέφερε. Εμένα με ενδιέφερε να γίνει η αντικατάσταση και από εκεί και πέρα να μπούμε σε μια άλλη λογική. Σε μια άλλη λογική στο πώς λειτουργεί η οικονομική υπηρεσία. Επίσης εδώ ο κύριος Τζέλος λέει σε κάποιο σημείο της επιστολής του, το είπε και εδώ, λέει ότι εξηγιάθηκα τα οικονομικά του Δήμου τώρα, όπως λέει ο σημερινός Δήμαρχος. Όχι, ο Δήμος έχει ακόμη οικονομικά προβλήματα και είναι αποτυπωμένα επισήμως.
Παρότι η ΟΣΑΝΑ προσπάθεια της εξυγίανσης μάλλον συνεχίζεται, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη. Και τόνισε και για τις τριμηνίες, ένα ζήτημα που το λέει και ο κ. Μαλούτας συνεχώς. Σε αυτό τι απαντάτε λοιπόν για τις τριμηνίες, γιατί λένε κάποιοι ότι είναι παράνομο κιόλας αυτό που συνέβαινε. Κοιτάξτε, θα σας πω λίγο για τις τριμηνίες. Οι τριμηνίες... Και να εξηγήσετε είναι... γιατί δεν υπήρχαν οι τριμηνίες. Οι τριμηνίες είναι καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται ανά τρίμηνο και δημοσιοποιούνται με υπογραφή δημάρχου. Τη στιγμή που υπήρχε η προσπάθειά μας να φύγουμε από τον εξωτερικό συνεργάτη και η υπηρεσία από μόνη της να αναλάβει τη διαδικασία της λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος, σε εκείνο το διάστημα υπήρχε όντως ένα πρόβλημα στο να εξάγονται σωστά τα στοιχεία, γιατί υπήρχε μια μεταβατική περίοδος η οποία συνδεόταν και με την αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος, αλλά και με την προσπάθεια που γινόταν να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την παρουσία του εξωτερικού συνεργάτη, με την έννοια ότι ο Δήμος, θέλω να θυμίσω ότι από το 2005 είχε 4 ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσληφθεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τι έκαναν? Δεν τους είχαν ανατεθεί ποτέ αυτά τα καθήκοντα. Και τι έκαναν, αυτό λέω? Κάναν άλλες εργασίες. Κάναν άλλες εργασίες εκτός από... εκτός από αυτό το οποίο είχαν προσληφθεί. Άρα λοιπόν, δηλαδή, ο Δήμος πλήρωνε 4 υπαλλήλους και ταυτόχρονα πλήρωνε και έναν εξωτερικό συνεργάτη για να κάνει τη δουλειά την οποία δεν μπορούσε να την κάνει. Για μένα ήταν πολύ πιο σημαντικό να κατορθώσουμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα από το να μην δημοσιευτούν οι τριμηνίες. Εξάλλου, για τις τριμηνίες, θέλω να πω ότι δημοσιεύονται αφανώς οι μηνιαίες καταστάσεις ανελιπώς, όπου από εκεί κάποιος μπορεί να αντλήσει πληροφοριακά στοιχεία. Αλλά θεωρώ ότι σε ένα επίπεδο το οποίο είναι σε επίπεδο αρχηγού της μείζωνος αντιπολίτευσης, η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία είναι πολύ απλή. Άρα επομένως θεωρώ ότι μάλλον ανήκει στη σφαίρα της δημιουργίας εντυπώσεων παρά στην ουσία. Από τη στιγμή που αποκαταστάθηκε αυτό το θέμα, από τη στιγμή λοιπόν που το μηχανογραφικό μας σύστημα μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά αξιόπιστα, τότε λοιπόν και εμείς ξεκινήσαμε και ήδη έχουμε δημοσιεύσει όλες τις τριμηνίες πλέον καταστάσεις. Άρα αυτό ήταν ο λόγος, λέτε? Ναι, και ήταν μάλιστα για να αποδώσετε του Κέσσαρος του Κέσσαρη. Η οικονομική υπηρεσία συνέτασε τις τριμηνίες, τις κατέθεσε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, γιατί πρώτα πάνε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, και σταματούσαν στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με δική μου παρέμβαση, διότι δεν ήταν σωστά αποτυπωμένα τα μεγέθη. Τώρα, δεν θέλω να πυροδοτήσω κάτι, αλλά θα είχε ενδιαφέρον όλοι αυτοί οι οποίοι λένε για τις τριμηνίες καταστάσεις που δεν δημοσίευε ο Δήμος, αν μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο και στο παρελθόν, ότι ήταν με την ίδια αξιοπιστία που τις δημοσίευε σήμερα. Άρα τώρα εδώ φαίνεται πόνος ότι δεν ήταν με την ίδια αξιοπιστία παλαιότερα. Εγώ αναρωτιέμαι. Λέω απλά όμως ότι αυτή τη στιγμή ό,τι δημοσιεύεται είναι αξιόπιστο. Λέει εδώ ο κ. Τζέλας, τον Ιανουάριο του 2016 πρότεινα στον Δήμαρχο να συστήσει επιτροπή υπαλλήλων, αφού ορκωτός λογιστής κοστίζει ακριβά όπως υπόθηκε, οι οποίοι με τη συνδρομή και τη πρώην ταμιακή και του πρώην ως το 2012 Γενικού Γραμματέα και υπεύθυνο οικονομικό να κάνουν διαχειριστικό ταμιακό έλεγχο, να ξεκαθαρίσουν αντιπαραβολές της πράξης, θα εντόπιζαν ενδεχόμενες πληρωμές που έγιναν χωρίς την ομότυπη διαδικασία. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν το έκανε ο Δήμαρχος, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω. Για ποιο λόγο δεν το δεχτήκατε αυτό? Ακολουθήθηκε μια διαδικασία που σας περιέγραψα προηγουμένως. Ναι, γιατί μπορούσατε να το κάνετε παράλληλα με την διαδικασία που περιγράψατε, ορθώς ίσως, γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε παράλληλα και την άλλη διαδικασία, που θα έτρεχε και πιο γρήγορα. Κοιτάξτε, χωρίς τις κολλησιεργίες της δημόσιας διοίκησης, όπως είπατε πριν, πόντος υπάρχουν. Καταρχάς, να πω ότι αφού η αναφορά είναι στο πρόσωπο του Δημάρχου, θεωρώ ότι αρμόδιος για να απαντήσει στο θέμα είναι ο Δήμαρχος. Εσείς δηλαδή δεχθήκατε? Όχι. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω απλώς ότι η αναφορά του κυρίου Τζέρλου γίνεται στο πρόσωπο του Δημάρχου. Ναι, αλλά επειδή έχει να κάνει με τα οικονομικά, εσείς το προϊστάμενο των οικονομικών ουσιαστικά στο Δήμαρχο. Δεύτερον, επιλέχθηκε μια διαδικασία την οποία περιγράψαμε και προηγουμένως. Ναι, παράλληλα γιατί δεν το κάνατε? Δεν κρίθηκε σκόπιμο. Εσείς συζητήκατε στον Δήμαρχο θετικά? Όχι, δεν το συζητήσαμε. Δεν το συζητήσατε καν? Δεν νομίζω. Συζητήκατε αρνητικά στον Δήμαρχο ή θετικά?
Δεν υπήρξε τέτοια συζήτηση. Για να αυτό πούμε το πρότεινε ο κύριος Τζέλος. Ποιος αρνήθηκε, εσείς ή ο Δήμαρχος? Όχι, το πρότεινε και απλώς δεν υλοποιήθηκε. Ναι, δεν υλοποιήθηκε γιατί, αυτό λέω. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο. Είχε ακολουθεί ήδη μια άλλη διαδικασία. Ναι, ποιος το απέρριψε, το απορρίψατε εσείς με τους συνεργάτες σας και στη συνέχεια κάνατε την εισήγηση στον Δήμαρχο να το απορρίψει ή το απέρριψε ο Δήμαρχος? Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό το ερώτημα έχει κάποια απάντηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Γιατί ο κ. Τζέλος λέει ότι εγώ το πρότεινα, άρα κάποιος θα αρνήθηκε. Αυτό λέω. Ναι, αλλά καθημερινά... Όχι, ποιος το είπε στον κ. Τζέλο. Δεν νομίζω να έγινε με αυτόν τον τρόπο και αν δεν γνωρίζω κάτι, πιθανόν να μην είμαι και ακριβής. Αλλά δεν νομίζω να υπήρξε θέμα του να απαντηθεί με την έννοια του ναι, θα το κάνω ή όχι, δεν θα το κάνω. Ήταν μία πρόταση. Επίσης, τονίζει ο κύριος Τζέλος και αν θέλετε, κάντε μου και ένα σχόλιο μετά για συνολικά για τον κύριο Τζέλο για να κλείσουμε αυτό το θέμα για την επιστολική την παρέμβαση που θίγει αυτά τα θέματα του Δήμου. Η αλλαγή στα οικονομικά αποτελούσε πράγματι βασικό στόχο του κύριου Μαλούτα και τονίζει συνεχώς ο κύριος Τζέλος ότι ο κύριος Μαλούτας ήταν αυτός που αποφάσισε και έδωσε την εντολή την πολιτική για να γίνει αυτή η προσπάθεια για να μπει μια τάξη στα οικονομικά του Δήμου Κοζάνης, προσθέτοντας δε ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή του κύριου Μαλούτα είχε την ατυχία να κληρονομήσει οικονομικά ζητήματα κυρίως από τον Ελίσποντο και από άλλους δήμους. Ελλήμιας ίσως. Όχι ίσως, και Ελλήμιας, το ξέρετε καλύτερα, αλλά κυρίως από τον Ελίσποντο. Το οποίο ήταν δυσβάσταχτα. Γιατί μιλάμε για την εποχή Καλλικράτη. Και αποδίδει και η πλευρά Μαλούτα. Το τονίζει ότι είναι αυτές οι ιστορίες που μας ήρθαν από πριν. Λοιπόν, έχω και τα νούμερα μαζί μου, αλλά νομίζω ότι είναι κουραστικό όταν μπαίνουμε στα νούμερα. Εγώ απλώς θα κάνω μια γενική παρατήρηση. Ο Δήμος Κοζάνης, στον ενοποιημένο ισολογισμό του, έχει 32 εκατομμύρια υποχρεώσεις. Σήμερα. Το 2000. Α, το 10. 31 δεκάτου του 10, τότε που γίνανε... Στον ενοποιημένο. Στον ενοποιημένο. Από τα 32... Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των υποχρεώσεων έρχεται από τον πρώην Δήμο Κοζάνης. Βέβαια, και υπήρχαν συν δύο δήμους. Ο κύριος Τζέλος λέει, είχε γίνει επικοινωνιακό λάθος στην ανακοίνωση των υποχρεώσεων που από 34 του ισολογισμού ενοποίησης, 34 μισό λέει, ανακοινώθηκαν 50. Όχι, όχι. Διότι συμπεριλήφθηναν σε αυτές και πιθανές μελλοντικές υποχρεώσεις. Συσβάζεται λοιπόν τα 34 λεπτά. Είχε γίνει μια διόρθωση στα νούμερα, όντως. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι θα πρέπει δηλαδή να λέμε ότι από τους 4 δήμους είχαμε τον Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος μετέφερε υποχρεώσεις, οι οποίες ήταν περίπου 2,5 εκατομμύρια, 3. Είχαμε τον Δήμο Ελλήμιας, ο οποίος και αυτός μετέφερε υποχρεώσεις σε πολύ μικρότερους αριθμούς. 600.000. Μα έτσι περίπου εκεί. Και είχαμε και τους άλλους δήμους, οι οποίοι βέβαια εκεί δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα το οποίο να αξίζει σχολιασμό. Υπήρχε όμως η ναυαρχίδα του προβλήματος, ήταν ο Δήμος της Κοζάνης. Είναι κρίμα αυτό να μην λέγεται ή να μην το να λέμε ότι δεν ήταν. Ο Δήμος της Κοζάνης είχε ένα πολύ μεγάλο δανεισμό και σας θυμίζω ότι είχε υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις σε παρακρατηθέντες φόρους, είχε υποχρεώσει 4,5 εκατομμύρια σε προμηθευτές. Αν κάποιος ανατρέξει τα νούμερα, μπορεί να τα δει όλα αυτά. Παρένθεση, ο υποψήφιος δήμαρχος Κοζάνης Κυριάκος Μιχαλίδης, τέος δήμαρχος επί 2 τετραετίες του Δήμου Δημητρίου Ψηλάντη, έκανε προχθές μια ανάρτηση από δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας τότε, λέγοντας ότι εμείς παραδώσαμε πλεόνασμα στο Δήμο Κοζάνης και αυτό θέλουμε να κάνουμε και τώρα ως επόμενη δημοτική αρχή. Λέει λοιπόν ότι κοιτάξτε πόσο καλός δήμαρχος ήμουν. Σε μια δημοτική αρχή που έχει και ζητήματα για τα οικονομικά, εγώ παρέδωσα χρήματα και τώρα εκλέξτε με για να παραδώσω και πάλι χρήματα. Παρέδωσα λοιπόν, λέει, πλεόνασμα, άρα έχω τα χέρια να παραδώσω και το πλεόνασμα. Σε αυτό ένα σχόλιο. Είναι ένα επιχείρημα. Και τώρα επιβεβαιώνεται πάνω κάτω κι εσείς. Έκανε μια καλή διαχείριση στα οικονομικά. Όταν κάποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, να εκλεγεί δήμαρχος και να εισφέρει και αυτός με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, μόνο καλοδεχούμενο μπορεί να είναι σαν σχόλιο. Μπορώ εγώ να πω ότι... Λέγοντας ότι ορίστε, εμείς 8 χρόνια οικονομικά ήμασταν άψογοι, ψηφίστε μας να είμαστε και τώρα οικονομικά άψογοι όπως είμαστε και τότε. Νομίζω ότι μπορεί να το επικαλείτε, γιατί δεν βλέπω εγώ κάτι το μεμπτό σε αυτό.
Να πάμε λίγο σε αυτό το θέμα. Επειδή είστε στην επικαιρότητα αυτή, ιστορία τυπική μεν με την προσαρμογή με την Τράπεζα Επενδύσεων που ψηφίσατε και εσείς και ο κ. Μαλούτας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τελικά που πήγε για άλλες χρήσεις, σε ποιες χρήσεις πήγε? Κοιτάξτε τώρα, αυτό έχει σχέση με το συνολικό δανεισμό τον οποίο έχει ο Δήμος της Κοζάνης, ο οποίος είναι τρία κομμάτια ουσιαστικά. Το ένα κομμάτι είναι το Ταμείο Παρακατευθυνών και Δανείων, στο οποίο έγινε η αναχρηματοδότηση το 2016 σε δάνεια τα οποία είχαν ληφθεί πριν από περίπου 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, 4,5 εκατομμύρια. Είναι το κομμάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου εκεί εκταμιεύθηκε κάποιο ποσό με συμβαλόμενο το Δήμο, αλλά κατευθύνθηκαν χρήματα και στη ΔΕΠΕΠΟΚ και στη ΔΕΙΑΚ για την υλοποίηση έργων. Και υπάρχουν και τα δάνεια τα οποία έρχονται από τον πρώην Δήμο Ελισπόντου, κυρίως τώρα αναφέρω τα μεγάλα δηλαδή, τα οποία είναι στην Πειραιώς και τα οποία είναι περίπου τώρα κάτω από 2 εκατομμύρια και εξυπηρετούνται και αυτά. Τώρα, το πού κατευθύνθηκαν όλα αυτά, προφανώς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τα δάνεια, υπάρχουν οι εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται, πού κατευθύνθηκαν αυτά τα χρήματα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο πού πήγανε, ξεκάθαρο με την έννοια του πώς λήφθηκε ο δανεισμός και πού κατευθύνθηκαν στη ΔΕΠΕΠΟΚ, προφανώς για εργασίες στο χώρο της ΕΠ. Και η ΔΕΙΑΚ προφανώς για να κάνει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Ο Δήμος υλοποίησε μέσω αυτών των δανείων κάποια τεχνικά έργα τα οποία είχαν σχέση με αναπλάσεις. Δεν έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή να σας... Λένε στη λαϊκή συσπήρωση, το κ. Στολτίδης από το υποστηρίζει Μάρος Κοζάνης, ότι η προθεσμένη ιστορία με το Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει, λέει, με μελλοντική σύναψη δανείου που είναι στο πίσω μέρος της σημερινής Δημοτικής Αρχής, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όχι, νομίζω ότι κάνει λάθος. Δεν έχετε στο σκέψη σας κάποιο νέο δάνειο με την... Καταρχάς... Όχι. Δεν είναι τόσο απλό το να πηγαίνω να ζητώ δάνεια και τα λοιπά. Και εξάλλου ο Δήμος, το αν θα ζητήσει δάνειο ή όχι, αυτό το αποτυπώνει όταν καταρτίζει τον προϋπολογισμό. Εκεί φαίνεται εάν είναι διατεθειμένος να καλύψει κάποιο ποσό από αυτό το οποίο απαιτείται για να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός μέσω μιας δανειακής σύμβασης. Επομένως, δεν νομίζω, όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Άρα θεωρείτε ότι, εντάξει, είναι στο πλαίσιο του προεκλογικού, της υπερβολής, τέλος πάντων. Αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που αφορά την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που πρέπει να δοθεί για το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, περισσότερο σχέση έχει με το Γενικό Λογιστήριο, έχει σχέση με τον ΟΔΙΧ, με τον Οργανισμό της Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, γιατί ότι οποιοσδήποτε δανεισμός υπάρχει πλέον είναι εγγεγραμμένος από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σαν χρέος του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη παρατήρηση στα όσα είπε ο κύριος Τζέλος για να κλείσουμε σε κάποιο θέμα. Όχι, με τον κύριο Τζέλο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Με βοήθησε στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με το πώς κλείνει όλη του η επιστολή που λέει ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ο στόχος είναι να έχουμε μια οικονομική υπηρεσία η οποία να λειτουργεί νόμιμα και η οποία να μην έχει ανάγκη από πρόσωπα τα οποία να μην έχει σημασία ποια πρόσωπα τη διοικούν. Ο στόχος είναι να έχουμε μια υπηρεσία η οποία θα είναι αυτάρκης στη λειτουργία της, θα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και δεν θα χρειάζεται να παρεμβαίνει κανείς από... Σήμερα λοιπόν, με πάτε πολύ ωραία στο επόμενο ερώτημα. Σήμερα είναι η κατάσταση στο Δήμο Κοζάνης αυτή που θα θέλατε? Είναι αυτή που θα θέλατε το 2014 όταν κερδίσατε τις εκλογές και αναλάβατε τη διακυβέρνηση της του Δήμου? Κοιτάξτε, το 2014 είχαμε μια συγκεκριμένη άποψη για κάποια βήματα που έπρεπε να εφαρμόσουμε. Προφανώς δεν γνωρίζαμε λεπτομέρειες, ούτε ξέραμε και το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούμε. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Όμως βλέπω ότι αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε θέσει σαν στόχους τα υλοποίησαν. Τα υλοποίησατε. Τα υλοποίησαν με την έννοια ότι θέλαμε να αποκαταστήσουμε την λειτουργία της ταμιακής υπηρεσίας,
Το κάναμε και το κάναμε άμεσα. Θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να προχωρούμε στις αλλαγές του μηχανογραφικού συστήματος, το κάναμε. Οργανώσαμε το τμήμα προμηθειών και από εκεί και πέρα προέκυψε και το ISO, Το ISO, το οποίο, εντάξει... Κοιτάξτε, το ISO... Γίνεται συζήτηση και γι' αυτό. Το ISO είναι μια τυποποίηση διαδικασιών. Και να πω κάτι, δηλαδή για μένα είναι αντιφατικό να απαξιώνουμε το ISO το οποίο πήραν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και ταυτόχρονα όταν κάνουμε διαδικασίες διαγωνιστικές να λέμε ότι εσείς που θα έρθετε θέλουμε να έχετε ISO. Άρα λοιπόν το ISO κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι τυποποιήσαμε διαδικασίες, τις τυποποιήσαμε με βάση την νομοθεσία. Και το ISO μας βοηθάει να έχουμε και μετρήσιμους στόχους. Άρα έχει πρακτική σημασία, λέτε δηλαδή. Έχουμε και μετρήσιμους στόχους. Δεν είναι απλά ότι πήραμε το ISO. Όχι βέβαια. Έχουμε και μετρήσιμους στόχους. Δηλαδή πλέον υπάρχει μια ομάδα η οποία παρακολουθεί αν λειτουργεί σωστά η οικονομική υπηρεσία και αν οι στόχοι οι οποίοι έχουμε βάλει υλοποιούνται. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή εσείς προσωπικά? Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ανθρώπων της οικονομικής υπηρεσίας και το λέω ειλικρινά. Από την προσπάθεια, από το αποτέλεσμα. Και από το αποτέλεσμα. Και από το αποτέλεσμα. Και από το αποτέλεσμα. Βέβαια, έχουμε δρόμο ακόμη. Έχουμε δρόμο, να μην βάλω τον εαυτό μου μέσα. Έχει δρόμο ακόμα η οικονομική υπηρεσία να διανύσει και έχει πράγματα να κάνει. Έχει ακόμα τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί. Εσωτερικά προβλήματα υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή με την οικονομική υπηρεσία και το Γραφείο Προμηθειών, για παράδειγμα. Το Γραφείο Προμηθειών είναι κομμάτι της οικονομικής υπηρεσίας. Ναι, υπάρχουν προβλήματα εκεί. Γιατί νομίζω. Ότι και αν υπάρχουν, τι φταίει δηλαδή? Κοιτάξτε, η καθημερινότητα σε όσους τυχαίνει να υπηρετούν στο δημόσιο, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να υπάρχουν απόψεις. Άλλωστε, να σας πω και πολλές φορές και η νομοθεσία η ίδια δεν βοηθάει σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, αυτή η νομοθεσία, αν υπάρχει ζήτημα. Όχι, λέτε. Όχι. Προφανώς είναι και ανθρώπινες σχέσεις, είναι πολλά πράγματα. Αλλά σαφώς όμως όλα ξεκινάνε από το πόσο ξεκάθαρη είναι η νομοθεσία. Δηλαδή, ο 4412 που εφαρμόστηκε από το 2016 το καλοκαίρι. Και αυτός έχει ασάφειες, έχει πράγματα τα οποία βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Είναι πράγματα τα οποία εγώ τα κατατάσσω μέσα στην καθημερινότητα, δεν τα θεωρώ σημαντικά. Επειδή μιλάμε για τις προμήθειες, υπάρχουν καθυστερήσεις γενικότερα σε προμήθειες στο Δήμο? Υπάρχουν, σας είπα και πριν ότι υπάρχουν. Ναι, αυτές υπάρχουν καταρχήν. Υπάρχουν, υπάρχει. Θέλουν οι τεχνικές υπηρεσίες να πάρουν κάτι, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει πιθανότητα. Καθυστερήσεις όμως που προκαλούν δυσλειτουργίες, για τις οποίες διαμαρτυρήθηκαν κατά καιρούς αντιδήμαρχοι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ το δικό μας. Υπήρχαν, υπάρχουν. Οι καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν από πολλά γεγονότα. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις μια διαγωνιστική διαδικασία και να κάνεις λάθος στη μελέτη. Μπορεί να ξεκινήσεις μια διαγωνιστική διαδικασία και να έχει ενστάσεις. Μπορεί να ξεκινήσει μια διαγωνιστική διαδικασία και να προκύψουν διάφορα θέματα. Πώς εμείς προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα? Προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε βάζοντας τις υπηρεσίες στη λογική του ότι δεν θα πάμε σε συμβάσεις οι οποίες είναι 12 μήνες, αλλά να περάσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, να πάμε σε 18 μήνες, να πάμε σε 24 μήνες, με τη λογική πρώτον της εξοικονόμησης πόρων για το Δήμο και δεύτερον, όταν έχουμε χρόνο για να κάνουμε πάλι τις διαδικασίες. Προφανώς, όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να μην συμβούν αυτές οι αστοχίες που λέτε. Γιατί ο 4412 όντως δυσκόλεψε αυτές τις διαδικασίες. Αρκεί να σκεφτείτε ότι για την πιο απλή προμήθεια μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε 6 μήνες διαδικασίες. Δυσλειτουργικό τον θεωρείτε δηλαδή? Τον εξασφαλίζει από την άλλη μεγαλύτερη ίσως όμως διαφάνεια? Ο στόχος καταρχήν. Μιλάμε για την νομοθεσία τώρα, έτσι το νομοθέτει, όχι. Ο στόχος ήταν να εναρμονιστεί η νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή καταρχήν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα προσθέσαμε και τις ελληνικές πινελιές, οπότε. Το ρεπορτάζ λέει ότι πριν από μερικούς μήνες ο Γιώργος Βαλαής έφτασε στη σκέψη να παραιτηθεί για διάφορα ζητήματα στο Δήμο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία το να. Έχει βάση αυτό, έχει βάση το ρεπορτάζ. Πάντα υπάρχουν σημεία στα οποία κάποιος προβληματίζεται. Και να σας πω κάτι, η δική μου σκέψη και ο προβληματισμός πάντα προκύπτει από το κατά πόσον είμαι χρήσιμος σε αυτό που κάνω. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι κάτι το οποίο
έχει σχέση με κάτι άλλο πέραν αυτού που σας περιγράφω. Υπήρχε όμως σκέψη σε εσάς να αποχωρήσετε από την κίνηση? Όχι, δεν έμενε θέμα να αποχωρήσω από την κίνηση κτλ. Απλώς κάποια στιγμή όταν αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να υπάρχεις μέσα σε μια ομάδα με τον τρόπο που επιθυμείς, προφανώς προβληματίζεσαι. Ήταν θέματα συγκρούσεων δημοτικών, τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, για διάφορα ζητήματα έτσι. Όχι, ήταν θέματα καθημερινότητας. Ξέρετε, η καθημερινότητα είναι έντονη, γιατί τα θέματα της οικονομικής υπηρεσίας πάντα θα δημιουργούν εντάσεις. Θα είστε υποψήφιος, κύριε Βαλάη? Ακολουθώ το γενικό κανόνα της δημοτικής κίνησης ότι για δύο φορές είμαστε υποψήφοι. Υποψήφοι όμως, να σημειώσω, κύριε Πλέτσο, επειδή έχουν γίνει και μερικά παρατράγουδα τις τελευταίες ημέρες με υποψηφιότητες, και σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό. Τι είναι το παρατραγούδι? Με κάποιες υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν, αποσύρθηκαν κτλ. Αυτό εννοώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Και κάποιες αποσύρθηκαν. Και κάποιες αποσύρθηκαν, μαθαίνω, αλλά δημοσίως δεν έχω κάποια αντίδραση για κάποιες αποκαλύψεις του Κοζανημίδη. Δεν περιμένω. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι υποψήφοι ουσιαστικά όλοι θα είμαστε με την κατάθεση των ψηφοδελτίων στο πρωτοδικείο. Εκεί πέρα θεωρώ. Θα είστε υποψήφιος όμως. Θα είστε. Μα είπα ότι. Ακολουθείτε τον κανόνα γενικότερα, έτσι. Είναι ερώτηση ηλικιακή αυτή που έχουμε. Οι σχέσεις σας με τους αντιδημάρχους είναι άριστες σήμερα? Νομίζω ναι. Δεν έχω, να σας πω κάτι, δεν έχω σε κανένα επίπεδο, δεν έχω προσωπικές αντιπαραθέσεις. Δεν έχω με κανένα προσωπικές αντιπαραθέσεις και νομίζω... Δεν νομίζω να είναι προσωπικές, ενώ ίσως σε επίπεδο συνεργασίας επί των αντικειμένων σας, υποθέτω. Αυτό που είπατε, η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα. Προφανώς διατυπώνω την άποψή μου, προφανώς γίνονται συζητήσεις. Αντιλαμβάνομαι το ότι ο Δήμος έχει ανάγκες, οι διευθύνσεις έχουν ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται και προσπαθώ πάντα να βοηθήσω και εγώ να συνδράμω στο να βρεθεί καλύτερη λύση. Πώς βλέπετε τον προεκλογικό αγώνα μέχρι τώρα, πολλές υποψηφιότητες? Πολλές υποψηφιότητες δεν είναι χαρακτηριστικό της πόλης μας. Νομίζω ότι είναι πανελλαδικά αυτό το φαινόμενο. Ο Κλεισθένης προφανώς έδωσε μια αίσθηση για το πώς, ας πούμε, μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές όσοι ενδιαφέρονται. Είναι ένα στοίχημα το οποίο για μένα θα φανεί την επόμενη των εκλογών κατά πόσον θα μπορέσει να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για λαϊκισμό από την πλευρά κάποιων από των υποψηφίων. Συμφωνείτε σε κάποια ζητήματα? Λαϊκισμός τώρα... Είναι έκφραση της κίνησης, Κοζάνη, όπως να δεις, δική μου. Λαϊκισμός για μένα είναι όταν προσπαθούμε σε σύνθετα προβλήματα να δώσουμε απλουστευμένες λύσεις. Τώρα ο καθένας σας διαβάσει πίσω από αυτό που λέω εγώ, ας ανακαλύψει τον εαυτό του. Υποτιθέστε, κύριε Βαλέη, ότι εκλέγεται η δημοτική κίνηση. Είστε αισιόδοξος καταρχήν? Δεν έχω εικόνα. Εικόνα που δεν έχω τώρα, εικόνα, αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε αισιόδοξοι ότι... Υποτιθέστε ότι εκλέγεστε, θα θέλατε να συνεχίσετε το έργο σας στην συγκεκριμένη αντιδημαρχία ή θα προτιμούσατε ίσως να αλλάξετε? Καταρχάς, δεν έχω αυτό στο μυαλό. Έχω τη, είσαι δύο μήνες συμμετοχή. Όχι, θέλω να πω, έχω τη συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, προφανώς θα περιμένουμε όλοι να δούμε το περιβάλλον, πώς θα διαμορφωθεί την επόμενη. Και εάν, σας είπα πάντα, θα είμαι χρήσιμος ή θα κληθώ από κάποιον να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Θα θέλατε στον ίδιο τομέα, αυτό ρωτάτε? Νομίζω ότι θα ήταν, δεν βλέπω, να πάω να κάνω κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω κιόλας. Μάλλον θα δημιουργούσα προβλήματα παρά θέλει. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό αγώνα τώρα από εκεί και πέρα. Έχετε και την παράλυση, έχετε και διοίκηση, όλες οι δημοτικές αρχές έχουν και τη διοίκηση, έχουν και το προεκλογικό αγώνα και οι περιφερειακές. Θέλω να πω ότι εσείς τώρα έχετε τα ζητήματα της καθημερινότητας και έχετε και έναν προεκλογικό αγώνα που, εντάξει, ειδικά τον τελευταίο μήνα είναι για όλες τις δημοτικές αρχές και για όλους τους αντιδημάρχους είναι ένα θέμα. Το ενδιαφέρον μας είναι στραμμένο στα θέματα του Δήμου, τα οποία πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή να τα παρακολουθούμε και να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Κύριε Βαλάη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή νομίζω και συζήτηση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μπορεί να τα πούμε και ξανά πριν από τις εκλογές, σε ένα θέμα για μια συζήτηση με όλους τους υποψήφιους, με εκπροσώπους, για τα οικονομικά.
του Δήμου αυτή τη φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Μητλιάγκα ως εκπρόσωπο, όχι της παράταξης του στο ΕΒΕ, θα μιλήσουμε και για το ΕΒΕ, αλλά κυρίως ως εκπρόσωπο της δημοκρατικής ευθύνης ενώπιση και των ευρωεκλογών.